Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελεγχθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οκλέτες ημών. Και μη είσαι να έγγεις μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πανηρού. Αδαμαντίου, μεγάλου διδασκάλου του γένους ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτό, παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός ημών, τάξιν ψυχήν αυτέν θα ειδί και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των εαυτού αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεϊπόμεν. Ο Θεός των Πνευμάτων και Πάσης Αρχός όταν θάνατο καταπατήσας τον διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσαν την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Αδαμαντίου, μεγάλου διδασκάλου του γένους ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλαιρέντιο παναψύξεως, ένθεν απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτημα το παραυτού παραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Και από την άλλη, η συγχρονία, λίγες μέρες μετά τη σπουδαία επέτειο της 25ης Μαρτίου, συνηγορήστο να το επιχειρήσω. Ελπίζω τέλος ότι με αυτή τη συγκεκριμενοποίηση, τα όσα θα ακούσετε στη συνέχεια, δεν θα αποτελέσουν, κατά τη ρίση του ιστορικού κολύβιου, ένα ανωφελές διήγημα. Ιδίως για το προσφυλές μου κοινό των μαθητών και μαθητριών. Ας επισημανθεί αρχικά ότι ο Κοραής διαπνεόταν από φιλελεύθερη ιδεολογία, επηρεασμένη κυρίως από τη Γαλλική Επανάσταση και από πεδιόθεν μίσος εναντίον των Οθωμανών, όπως σημειώνει πολλές φορές στην αυτοβιογραφία. Η ενασχόλησή του με την Επανάσταση του 1821 μπορεί να επιμεριστεί σε τρεις τομείς. Πρώτα-πρώτα προσπάθησε να μορφώσει, κάτι που είχε αρχίσει από το 1800 περίπου, τους συμπατριώτες του, καθώς πίστευε ακράδαντα ότι χωρίς παιδεία οι Έλληνες δεν θα κατακτούσαν αλλά και δεν άξιζαν την ελευθερία. Επίσης και να τους εμψυχώσει. Το προσπάθησε με τα βιβλία που συνέγραφε και εξέδιδε, καθώς και με τις πολυάριθμες επιστολές του. Δεύτερον, να γνωστοποιήσει Εβραίους τα δίκαια των αγωνιζομένων Ελλήνων και να εξασφαλίσει με το κύρος του τη συμπαράσταση προσωπικότητων της εποχής, όπως και η ειδική ενίσχυση στον αγώνα. Τρίτον, να συμβάλλει στο καλύτερο πολιτικό μέλλον του νέου ελληνικού κράτους. Αν και ο Κοραής θεωρούσε ότι η Επανάσταση ξέσπασε πρόωρα, γράφει ότι θα προτιμούσε να άρχισε μετά 20 χρόνους, διαπιστώνοντας ότι το φυκάρι ρίχνει πλέον μακριά και το σπαθί δεν θα ξαναεισέλθει, προσαρμόζει αμέσως τη δράση του στη νέα κατάσταση. Σημειώνει σε επιστολή του αφοπλιστικά, όσο μάλλον αν λάβουμε υπόψη τη διαχρονικά ασθενική του κράση, ότι αν ήταν νεότερος, θυμίζω ότι η Επανάσταση τον βρήκε στα 73 τα χρόνια, θα πήγαινε στην Ελλάδα να πολεμήσει. Αρχίζει να αρθρογραφεί συχνά σε ξένα έντυπα για την προβολή και την ενίσχυση της Επανάστασης και να αλληλογραφεί με φιλέλληνες πολιτικούς. Γενικά, κατά την περίοδο του αγώνα, ο Κοραής αναγνωρίζεται διεθνώς ως ηγετική μορφή που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Το Μάιο του 1821, ο προσωπικός ιατρός του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και φιλικός Πέτρος Υπήκης, περιοδεύει στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό να συναντήσει πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες και να εξασφαλίσει την υποστήριξή του στον αγώνα. Μεταφέρει μία προκήρυξη προς τους ομογενείς της Ευρώπης και μία επιστολή του Δημητρίου Υψηλάντη προς τον Κοραϊκή. Σε αυτήν, χρονολογημένη τον Απρίλιο του 1821, ο Υψηλάντης γράφει «Χαίρε πρεσβήτα σοφέ και κοινέ πάτερ των Ελλήνων. Κήρυτε με τη στεντόριόν σου φωνή εις τα σοφά έθνη της γης
όσο μεγάλα είναι τα δικαιώματά μας. Ο Κοραής προσαρμόζει στην Επανάσταση ακόμη και τη συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα. Αξίζει να επισημανθεί ότι το 1821 δημοσιεύει τον στρατηγικό του Ολυσάνδρου και το πρώτο ελεγείο του Τυρταίου, αρχαίου πολεμικού ποιητή. Καθόλου τυχαίο λοιπόν το είδος των κειμένων και το ίδιο ισχύει για την αφιέρωση των έργων αυτών στους μαχόμενους οι πατριώτες. Το 1822 γράφει τις σημειώσεις στο προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος, κρίνοντας το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, ενώ το 1824 στην έκδοση των πολιτικών του Πλουτάρχου θέτει ως πρόλογο το κείμενο «Διάλογοι περί των ελληνικών συμφερόντων», όπου αναφέρεται στα πολιτικά προβλήματα της επαναστατεμένης χώρας. Η καταστροφή της Χίου από τις σφαγές του 1822 συγκλονίζει τον Κοραή. Ιδιαίτερα εύγλωτο είναι το παρακάτω απόσπασμα επιστολής του στον Ψαλιανό Ιωάννη Βαρβάκη. «Εγώ, φίλε μου, είμαι να σχάσω το κακό. Ακούω καθημέραν τους φωνάζοντας βοήθεια και να τους βοηθήσω δεν έχω τρόπο κανέναν. Ήθελα με τα χαράς πωλήσει την βιβλιοθήκη μου, διότι άλλο παρά αυτήν δεν απέκτησα στον κόσμο. Αν είναι το δυνατόν να ζω και να εργάζομαι χωρίς βιβλιοθήκη μου».